Καλημέρα σε όλους και όλες εδώ από το πεδίο του Άρεο σήμερα στην Αθήνα. Όπως βλέπετε, σε λίγες ώρες όπως έχετε καταλάβει θα βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για το πολύ μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης σήμερα. Το οποίο δεν είναι απλό ντέρμπι Θεσσαλονίκης σήμερα, είναι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης το οποίο κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος 23-24. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία με νίκη σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης να σηκώσει την κούπα μέσα στο γήπεδο του συμπολίτη του. Και από την άλλη μεριά ο Άρης έχει την ευκαιρία στερώντας την νίκη από τον ΠΑΟΚ να στερήσει το πρωτάθλημα από τον συμπολίτη του μέσα στο γήπεδο του. Οπότε ναι, πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Φεύγουμε τώρα σε λίγο από Αθήνα. Σε λίγες ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μην σας κουράζω, τα λέμε εκεί. Πριν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, να σας θυμίσω όλους να κάνετε subscribe όλοι τώρα κάτω. Γιατί πιο πολύ βλέπετε, εγώ θα τα βίντεο, αλλά δεν κάνετε subscribe. Οπότε κάντε ένα subscribe και ένα καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που έρχονται. Και να σας θυμίσω για μια σελίδα στο Instagram από την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε ποδοσφαιρικές φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Πολύ ποιοτικές και σε πολύ μπροστές τιμές. Η σελίδα λέγεται ATH Jerseys στο Instagram. Και άμα θες φανελίτσα για το καλοκαίρι, μην χάνεις χρόνο και τσεκαρέντε στο Instagram. Τα λέμε Θεσσαλονίκα. Λοιπόν, touchdown μετά πάρα πολύ ώρα όπως βλέπετε. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον πύργο το Λευκό αυτή τη στιγμή. Μετά από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, γιατί μας άγγιξε πάρα πολύ αυτό το κτίριο για ποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Φτάσαμε επιτέλους, δυστυχώς δεν έχω πάρα πολύ ώρα για να κάνω βόλτα εδώ πέρα. Οπότε πρέπει σε λιγάκι να διακτηνιστώ από εδώ μέχρι το Χαριλάου για το γήπεδο, όπου θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη σήμερα για το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει αρκετά αυτή η πόλη, αν και δεν έχω ποτέ προλάβει να τα απολαύσω αρκετά και ούτε σήμερα θα το κάνω, καθώς δεν έχω αρκετό χρόνο και αυτό που με καίει ιδιαίτερα είναι να βρεθώ σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί που θα γίνει το πολύ μεγάλο μάτς σήμερα που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Τον πρωταθλητή του πιο γλυκού και πιο μάγικου πρωταθλήματος, θα πω εγώ. Όποιος και αν το έπαιρνε, είτε το ΠΑΟΚ, είτε το Ολυμπιακός, είτε το Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, θα ήταν το πιο γλυκό και ωραίο πρωτάθλημα. Καθώς είναι ένα πρωτάθλημα που το διεκδικούν 4 συνολικά διεκδικητές. Ακραίο. Ακραίο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, αναμένω πολύ μεγάλη προσέλευση σήμερα στο Βικελίδης. Νομίζω όλοι οι Αριανοί θέλουν να στερήσουν αυτό το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με κάθε μέσο. Με σκοπό να μην ακούνε τους γειτονές τους να πανηγυρίζουν, όσο αυτοί δεν θα έχουν κάτι να πανηγυρίσουν. Οπότε ναι, ας ηρεμήσουμε λίγο εδώ πέρα στο κέντρο και πάμε σε λίγο στο Βικελίδης, εκεί που θα γίνει σήμερα χαμός. Το πιο Vagos on Tour moment είναι γεγονός. Δεν σας το έδειξα, αλλά γίνεται ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Έκανε πορεία ο ΠΑΟΚ και ο πατέρα του ΠΑΟΚ με το Πούλμαν. Έχει τώρα γήπεδο στο Άρη, έχει γιορτή για τον Πόντο. Είναι ένας χαμός, οπότε τι έκανε ο Vagos on Tour. Πήρε πατίνι. Πήρε ηλεκτρικό πατίνι από τον πύργο μέχρι το γήπεδο. Δεν είχε ξαναοδηγήσει, αλλά όχι τόσο πολύ. Και οπότε δεν πήρε πατίνι, απέφυγε όλη την κίνηση και είμαι και ασφαλής. Οπότε. Πάμε. Στο γήπεδο μισή ώρα πριν και ακούω ίδιο χαρίσματα, χαμός, συνθήματα. Πω, θα γίνει χαμός σήμερα.
νικάει ο ΠΑΟΚ ακόμα, η ΑΕΚ από ό,τι ξέρω νικάει, οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη αυτή τη στιγμή. Το ματς όπως το περίμενα, πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλές αψιμαχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται χαμός. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ υποστοχώρησε, ο Άρης ανέβηκε και κάνει κάποιες φάσεις. Οπότε με λίγη αποτελεσματικότητα ο Άρης μπορεί να βρει γκολ, οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Στις κερκίδες οι οπαδοί υποστηρίζουν την ομάδα, φωνάζουν, δεν θέλουν να νικήσει ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα σήμερα. Μπορεί να μην τους νοιάζει κοσμολογικά, αλλά δεν θέλουν να πάρει μετά μέσα ο ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Με πάρα πολύ ωραία συνεργασία και παίρνει ξανά προβάδισμα. 30 λεπτά ακόμα στο μάτς και έχει συνεχίσει να νικάει, οπότε αυτή τη στιγμή το πρώτο πιο πάω. Έχει κλείσει τον πάγκο μέσα στην περιοχή, για να δούμε, για να δούμε. Πολύ κοντά στον κόλο Άρης. Ελλάδος φέτος και επεισοδιακό φινάλ πραγματικά, αψιμαχίες παντού, πανηγυρισμοί, ένας χαμός πραγματικά. Συζήσαμε σήμερα, συζήσαμε προκλήσεις, χαμός πραγματικά, ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τα όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πολύ καλύτερος από τον Άρη σήμερα, η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ κομπλαρισμένος, πήρε την νίκη επαγγελματικά θα έλεγα, ο Άρης τον πίεσε αρκετά, δεν βρήκε τον γκολ, θεωρώ πως ήταν θέμα ποιότητας η διαφορά. Οι φίλοι του Άρη ζητούν το κύπελλο, δώσουν τελικό στο ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ πάει τώρα να πανηγυρίσει. Λοιπόν, βρίσκομαι ξαφνικά στην Τούμπα. Όπως βλέπετε, πήρα το πατίνι μου και ήρθα μέχρι την Τούμπα που γίνεται πανζουρλισμός. Όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν έρθει εδώ πέρα να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Άνοιξαν, η Τούμπα είναι ανοιχτή και σχεδόν γεμάτη. Όπως βλέπετε έχουν έρθει οι φίλοι του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για τη φιέστα.
αυτά λοιπόν, θα αφήσω τους παγκοσμίδες να πανηγυρίσουν. Είμαι σίγουρος ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει από νύχτα μέρα σήμερα, αλλά εγώ δεν έχω χρόνο, πρέπει να γυρίσω σπίτι μου στην Αθήνα. Οπότε ναι, συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και όλους τους παγκοσμίδες να το χαρείτε, γιατί όντως ήταν ένα πολύ μάγικο πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Οπότε ναι, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe εννοείται και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.